τόπου, κυρία σχολική σύμβουλε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς και παιδιά. Είναι μοίρα μας και πεπρωμένα της φυλής μας να είμαστε πάντα παρόντες σε κάθε μεγάλο γεγονός, σε κάθε καμπή της ιστορίας. Και είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα να διακρίνεται πάντα, να δημιουργεί εποποιίες και θαύματα. Αιώνες τώρα η Ελλάδα είναι ο στόχος των επιδιώξεων πολλών κατακτητών. Αμέτρητες είναι οι φορές που βάφτηκε με αίμα παλικαρίσιο που έχησαν τα παιδιά της για αυτήν. Δεν είναι λίγες οι ταλαιπωρίες της πατρίδας μας, όπως δεν είναι λίγες και οι δάφνες και οι δόξες της. Πλησίασε πολλές φορές το θείο της καταστροφής και τον αφανισμό. Όπως πάντα, όσο βάρβαρος και αν ήταν ο κατακτητής, μια σπίθα έμενε εκεί βαθιά κρυμμένη στη στάχτη και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να φουντώσει, να γίνει φωτιά που θα τον κάψει. Η ελληνική ψυχή αποδεικνύεται ότι είναι πλασμένη να ζει ελεύθερη και ανεξάρτητη. Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, φωτεινά σύμβολα για πάντα. Αυτή είναι η ιστορία μας. Νίκες, δόξες, θυσίες. Φτάνοντας λοιπόν και στη σημερινή επαιτειακή ημέρα, αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν δυνατόν εκεί ψηλά στις απάτητες κορφές των βουνών της Υπήρου να μην επαναληφθεί το ίδιο ελληνικό θαύμα. Η Πίνδος και η Κοριτσά θα μείνουν οι αιώνιοι μάρτυρες μιας τεράστιας θυσίας. Στις άγριες και απόκρημνες κορφές γράφτηκε μια νέα φωτεινή σελίδα της ιστορίας μας, γεννήθηκε μια καινούργια δόξα και ένα υπέροχο μεγαλείο για την πατρίδα μας. Ας δούμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Παγερή και φοβισμένη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Οι δύο μεγάλες δυνάμεις του άξονα, η Γερμανία και η Ιταλία, ετοιμάζονται πυρετοδός. Οι πρώτες νίκες τους χαρίζουν την αλαζονία και δημιουργούν ελπίδες για μια κοσμοκρατορία. Αντίθετα, στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, που γρήγορα το ένα μετά το άλλο υποκύπτουν στο φοβερό κατακτητή, πλανάται ο φόβος και η απογοήτευση. Η Ιταλία αναλαμβάνει την κατάκτηση των Βαλκανίων. Σκοπός τους ήταν, αφού κατακτήσουν τα Βαλκάνια, χρησιμοποιώντας σαν γέφυρα την Κρήτη, να στραφούν στη Μέση Ανατολή. Ενθουσιασμένοι από τις πρώτες τους νίκες, προχωρούν ακάθεκτοι. Τα κράτη των Βαλκανίων, άλλα χωρίς πόλεμο και άλλα με μικρή αντίσταση, καταραίουν. Σε λίγες μέρες οι Ιταλοί βρίσκονται στα αλβανικά σύνορα. Ζήτημα ωρών σκέπτονται η κατάκτηση της Ελλάδας. Μετά την κατάληψη της Αλβανίας, η Ιταλία δείχνει τα δόντια της και στη χώρα μας. Η Ελλάδα γνωρίζει τη μοίρα της, μα ξέρει και το καθήκον της. Η πρώτη πρόκληση έρχεται το 15 Αύγουστο του 1940 στην Τίνο. Τορπιλίζεται απροειδοποιείται η φρεγάτα Έλλη, ενώ τιμούσε βλαβικά τη Μεγαλόχαρη. Όσο και αν το μεταξικό καθεστώς προσπαθεί να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους, όλοι γνωρίζουν πως πίσω από αυτή την άναντρη πράξη κρύβεται ο Μουσολίνη. Και φτάνει έπειτα η αξέχαστη εκείνη νύχτα της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα φτάνει στο γραφείο του Ιάννη Μεταξά ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι και του ζητάει με τελεσίγραφο να αφαιθούν να περάσουν ελεύθερα τα ιταλικά στρατεύματα από το ελληνικό έδαφος. Και είναι τότε που ο ελληνικός λαός παίρνει θέση. Όχι στο φασισμό. Ο Ιάννης Μεταξά ουσιαστικά υποκύπτει στο μεγαλείο του ελληνικού λαού και απορρίπτει το τελεσίγραφο. Στο διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό ανέφερε μεταξύ άλλων. Η Ιταλία δεν μας αναγνωρίζει το δικαίωμα να ζούμε ως ελεύθεροι Έλληνες και μου ζήτησε σήμερα στις 3 τα ξημερώματα την παράδοση τμήματων του εθνικού μας εδάφους. Απάντησα στον Ιταλό πρέσβη ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθε αυτό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ως κήρυξη πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδας. Τέλος, ο Μεταξάς καλούσε τους Έλληνες να αγωνιστούν για την πατρίδα, τις γυναίκες, τα παιδιά και τις ιερές τους παραδόσεις. Όχι, είπαν με ένα στόμα όλοι οι Έλληνες, νέοι, γέροι, άντρες και παιδιά. Όχι, τη χώρα αυτή δεν πρέπει να τη μολύνει πόδι κατακτητή. Η αθάνατη ιστορία της πρέπει να συνεχιστεί. Ο πόλεμος έχει κηρυχτεί. Το ξεκίνημα για τον πόλεμο μοιάζει με πανηγύρι. Οι άντρες φεύγουν με χαμόγελα για το μέτωπο, τις κορφές της Πίνδου, να πολεμήσουν για την τιμή και την αξιοπρέπεια της πατρίδας τους. Αποχαιρετούν παιδιά, γυναίκες, συγγενείς. Τη συγκεκριμένη στιγμή, ψηλότερα απ' όλα, η αγάπη για την πατρίδα. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία, είναι άλλωστε τα λόγια του ποιητή Ανδρέα Κάλβου, γραμμένα πολλά